Κοίταξε, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και από τη στιγμή που το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, θορυκτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν τους αρέσει και τον ίδιο η έκφραση, σίγουρα είναι ένα πολύ επιτυχημένο τηλεοπτικό ζευγάρι. Ο δε Γιώργος, επειδή τον παρακολουθώ και τελευταία μιλάμε με κάποια μηνύματα, βλέποντας κυρίως από την αρχή της σεζόν, είναι πραγματικά αληθινός και υποστηρίζει με αφοσίωση αυτό που κάνει. Είπες εγώ κάτι που δεν μπορούσα να το κάνω. Είπες ότι όλοι κλείνονται εκ του αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν ευνοούν τους πάντες. Και για μένα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι αδικημένα από την τηλεθέαση. Πολύ, γιατί βρίσκονται σε λάθος κανάλι και βρίσκονται σε λάθος Σε λάθος ζώνη, σε λάθος αντικείμενο. Τώρα μην το λες εμένα, γιατί εμείς, ας πούμε, και με το Σπύρο και μόνοι μας, ο καθένας ξεχωριστά, δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι βρέθηκαν στην ψυχαγωγία, εκτός από την προσωρινή έκπληξη και ενδιαφέρον που προκαλεί αυτό. Μετά δεν ταιριάζαμε σε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν στους δρόμους, εμείς κάναμε τους αγανακτισμένους στο στούντιο και εγώ ήταν η Μαρφίν. Κάναμε τέτοιους εκπομπές σε ζώνη που δεν το ήθελε. Που ήθελε πιο χαλαρά πράγματα. Μετάνιωσε. Οπότε... αντέχατε αυτό. Και αν το μετάνιωσε. Κοίταξε, δεν το μετάνιωσα. Όχι, όχι. Δεν το μετάνιωσα γιατί με έφερε σε επαφή με περισσότερο κόσμο, που ήταν πολύ σημαντικό. Με έκανε να δοκιμάσω πράγματα που είναι. Γιατί κακά τα ψέματα στην ψυχαγωγία, οι τηλεοπτικοί σταθμοί δίνουν περισσότερο ενδιαφέρον, πιο πολλές υποδομές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την ελληνική κοινωνία, με τους αγανακτισμένους, τις διαδηλώσεις, τα μνημόνια, δεν μπορούσα και να συμβιβαστώ και να κάνω το γλυκό και χαμογελαστό όταν έξω γινόταν χαμός. Βέβαια αυτό το πληρώσαμε, αλλά ήταν για καλό μακροπρόθεσμα. Τι εννοείς το πληρώσαμε, ως τι δηλαδή. Πληρώσαμε γιατί όταν εσύ φαίνεσαι αγανακτισμένος στο στούντιο, θεωρώντας ως δημοσιογράφος ότι αφουγκράζεσαι τι γίνεται στην κοινωνία. Και την ώρα εκείνη απέναντι μπορεί να υπάρχει ένα πιάνο, τραγούδι, παπούτσια, μόδα που αρέσουν στις γυναίκες και είναι ωραία. Αυτό στην τηλεθέαση δεν θα σε βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Αλλά εγώ δεν κάνω ποτέ κάτι θεωρώντας ότι θα είναι αιώνιο και για πάντα. Ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που το τηλεοπτικό κοινό είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε αυτό που προσφέρετε εσείς και σε αυτό που προσέφερε ο ανταγωνισμός, εγώ θεωρώ πλέον ότι ενδεχομένως δεν είναι και τόσο μεγάλη ευθύνη των προσώπων ή του κόνσεπτ μιας εκπομπής, αλλά το τόσο ότι ζητάει ο κόσμος ενδεχομένως στη συγκεκριμένη ζώνη. Κοιτάξτε, ο κόσμος. Ή στο ότι έχει συνηθίσει ο κόσμος, γιατί ξέρεις ότι η συνήθεια είναι κάτι το οποίο παλεύεται πάρα πολύ δύσκολα. Ο κόσμος όταν έχει να διαλέξει. Ναι, αυτό σου λέω ότι επειδή είχε να διαλέξει την περίπτωση, του είχε να διαλέξει. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, τον πρώτο χρόνο και μετά σερώνατε. Τον πρώτο χρόνο, ναι, είχαμε πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή, με τη λογική της θεαματικότητας. Το δεύτερο χρόνο δεν πήγαμε τόσο καλά, πρώτα απ' όλα γιατί εμφανίστηκε. Και απέναντι είχατε με νεγάκι, είχατε πράγματα, δηλαδή πολύ αυτό και σας κάνατε περίπατο. Τον πρώτο χρόνο, πρώτα απ' όλα ήταν. Το δεύτερο χρόνο, μάλλον, ήταν ο Γιώργος Κηφαίη, που ήταν ξεκίνημα, έφτιαχναν τη ζωή του. Ζευγάρι, μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα τα ψυχαγωγικά, το lifestyle, το κουτσομπολιό. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός κουτσομπόλης. Δεν το έχω αυτό το πράγμα. Είμαι λίγο πιο σκληρή φυσιογνωμία. Ναι. Ό,τι και να συζητήσω, το πάω στο ενημερωτικό, στο κοινωνικό, στο πολιτικό. Αυτό στη ζώνη 11 δεν είχε πολύ δρόμο. Ενδοοικογενειακά είχατε θέματα. Και τώρα μεταξύ μας έχουμε περάσει και δύο από το ίδιο πόστο, από τον ίδιο σταθμό, με τα ίδια πρόσωπα. Ναι. Είχατε θέματα μεταξύ σας. Γίνεται, όχι εσείς με το Σπύρο απαραίτητα, με το Σπύρο όχι. Και είμαστε και τώρα φίλοι και ο Σπύρος που κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία και στο ραδιόφωνο του Α και το Σαββατοκύριακο επέστρεψε και κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στην ενημέρωση και καλείσαι να κάνεις κάτι μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, υπάρχει κίνδυνος να εσυπορείς, αποκηρύξει εκεί η ενημέρωση και να μην σε δει με καλό μάτι ψυχαγωγία. Δηλαδή, εμείς κάναμε μια εκπομπή η οποία ήταν λίγο εκτός συστήματος, ρε παιδί μου. Και το σύστημα θέλει να το ελέγχει το πράγμα. Δηλαδή, ειδικά αυτές οι ζώνες νομίζω ότι υποστηρίζουν και το πρόγραμμα του σταθμού. Εγώ δεν μπορούσα να τα υποστηρίξω όλα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω νερό στο κρασί μου. Σε αναρωτιέμαι, πώς το δεχτήκατε, δηλαδή, βλέπω ας πούμε τώρα και τον Γιώργο Λιάγκα και τον Πέτρο Κωστή.